Όταν τον Απρίλιο του 1941 ο Ελληνικό στρατό συνθηκολόγησε με του Γερμανού κατακτητές και το Μάη η χώρα χωρίστηκε σε τρει ζώνε κατοχή ανάμεσα σε Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα βρισκόταν σε μια βασανιστική δοκιμασία. Πάνω από τέσσερα χρόνια βρισκόταν σε συνθήκε πολύ βαριά παρανομία και σοβαρά χτυπημένο από τη δικτατορία τη 4η Αυγούστου. Με τα περισσότερα στελέχη και μέλη έω και το Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή, Νίκο Ζαχαριάδη, φυλακισμένα, εξόριστα και παραδομένα από την αστική τάξη και το κράτο τη στου κατακτητέ. Δύο ήταν όλοι και όλοι, με μόλους 350 έξω από τι φυλακέ και τι εξωρίε, οι πιο πολλοί σκόρπιοι και ασύνδετοι. Ενώ η κρατική ασφάλεια είχε δημιουργήσει τη χαφιέδικη προσωρινή διοίκηση, σε συνεργασία με πρώην στελέχη του ΚΚΕ που συνθηκολόγησαν με τον ταξικό αντίπαλο. Ωστόσο. Τίποτα δεν στάθηκε ικανό να σταματήσει του κομμουνιστέ και τι κομμουνίστριε που είχαν περάσει τη δικτατορία με το κεφάλι ψηλά, δοκιμασμένοι σε αντίξωε συνθήκε και σφυριλατημένοι στου σκληρού αγώνε του Μεσοπολέμου. Αποδείχτηκαν μια τεράστια δύναμη. Που πηγή τη ήταν η ακλόνητη αφοσίωση στην υπόθεση του σοσιαλισμού που ενισχυόταν από τι κοσμοϊστορικέ κατακτήσει τη Σοβιετική Ένωση που τον οικοδομούσε. Την ίδια ώρα που όσα στελέχη αστικών πολιτικών κομμάτων δεν συνεργάστηκαν με τους κατακτές, δραπέτευαν από τη χώρα, μέλη και στελέχη του κόμματος, ανάμεσά τους μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου, αξιοποίησαν τις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν και δραπέτευαν από τα μέρη κρατησής τους. Αρκετοί από τη Φολέγανδρο, με την ανοχή του τοπικού διοικητή της χωροφυλακής, άλλοι από Κίμολο, Σίκινο, Ανάφη, από σανατόρια φηματικών, από το μεταγωγών στην Αθήνα που μετέφεραν κρατουμένους. Πιάνουν αρκετά γρήγορα επαφές και απλώνονται σε διάφορα μέρη τη χώρα. Στι αρχέ Ιούλη του 1941, σε ένα σπίτι στον Νημητό, μέλη τη Κεντρική Επιτροπή και άλλα στελέχη που είχαν δραπετεύσει, ανασυγκροτούν την Κεντρική Επιτροπή πραγματοποιώντα την έκτη Ολομέλεια. Την ίδια περίοδο, κομμουνιστέ ανασυγκροτούν παλιέ και δημιουργούν νέε κομματικέ οργανώσει και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν πολλέ πρωτοβουλίε για τη συγκρότηση απελευθερωτικών οργανώσεων και ένοπλων ομάδων. Η συγκρότηση του ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου τη Κεντρική Επιτροπή τον και μορφοποίησε τις προσπάθειες που γίνονταν. Αποτελούσε αναγκαίο όρο για την αναδιοργάνωση και τη σύνδεση των σκόρπιων δυνάμεων, την έκδοση και αξιοποίηση του ριζοσπάστη ω καθοδηγητή και οργανωτή, τη διαμόρφωση τη πολιτική γραμμή, την ενιαία καθοδήγηση τη δουλειά σε όλη την κλίμακα του κόμματο. Παράλληλα, άρχισε και η ανασυγκρότηση τη Όκνε. Η κατευθύνση σε εκείνο το διάστημα ήταν ολόπλευρη προετοιμασία και δραστηριοποίηση των λαϊκών μαζικών οργανώσεων μέσα στου καθημερινού αγώνε για το ψωμί και τη λευτεριά, στρατολογία όλο και πιο πολλών μελών στο κόμμα, δηλαδή καινούριων στελεχών για τι μαζικέ οργανώσει και το λαϊκό αγώνα, αυτή είναι η μια πλευρά τη αναγκαία οργανωτική κομματική προετοιμασία, η άλλη είναι ό,τι σχετίζεται με την ανάπτυξη τη ποιότητα των κομματικών δυνάμεων, την επαναστατική επαγρύπνηση και την ειδική τεχνική προετοιμασία, εκδοτικό και κάθε άλλο τεχνικό μέσο απαραίτητο στον τωρινό αγώνα. Ο παράνομος μηχανισμός, γιάφκες, σπίτια, στέκια, μαζί με τους ανθρώπους τους, για παράνομες συναντήσεις, για να βγουν ή να μπουν στην πόλη, για διακίνηση σημειωμάτων, εσωκομματικών δελτίων, προκηρύξεων, εφημερίδων, όπλων, στείνεται σχεδόν από την αρχή. Και πάνω του στηρίζεται όλη την περίοδο η κομμωτική δράση και λειτουργία, καθώς και των μαζικών οργανώσεων που λειτουργούν δημόσια, όχι όμως και ακαταδίωκτα. Μέχρι τι αρχέ του 1942, τα οργανωμένα μέλη του κόμματο, εκτό όσων ήταν φυλακισμένα, φαίνεται να φτάνουν του 2.000. Ενώ έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλίε του ΚΚΕ, το ΕΑΜ, το Εργατικό ΕΑΜ από τον Ιούλη, η Εθνική Αλληλεγγύη, το ΕΑΜ Νέα Γενιά μετέπειτα ΕΠΟΝ και από το Δεκέμβρη του 1942 έχει συγκροτηθεί η Κεντρική Επιτροπή του Ελλά. Παρ' όλα αυτά, στην 8η Ολομέλειά τη, η Κεντρική Επιτροπή σημειώνει καθυστερήσει, παίρνονται οργανωτικά και πολιτικά μέτρα και η απόφαση προσανατολίζει στην πιο αποφασιστική οργάνωση του ένοπλου αγώνα. Στο αρχείο του κόμματο δεν έχει βρεθεί οργανωτική κατάσταση που να δείχνει την πορεία του κόμματο μέχρι την απελευθέρωση. Τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν τα εξή. Το Γενάρη του 1942 υπήρχαν 2.000 μέλη. Το Δεκέμβρη του 1942, όπου έγινε η πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, 12.000. Το Νοέμβρη του 1943, ένα χρόνο μετά, όταν το πολιτικό γραφείο έστειλε ειδική εγκύκλιο προ τι κομματικέ οργανώσει για τα οργανωτικά ζητήματα, περίπου 70.000. Το Μάη του 1944, όπου πραγματοποιήθηκαν κομματικές συνδιασκέψεις πόλεων και περιοχών, έξι μήνες μετά, 250.000 και την περίοδο της απελευθέρωσης, μέχρι τη σύγκρουση του Δεκέμβρη, 400.000 με 435.000. Στην δεδέκατη ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής που έγινε τον Απρίλιο του 1945, το Πολιτικό Γραφείο παρουσίασε συγκεκριμένη καταοργάνωση οργανωτική κατάσταση, με συνολική δύναμη 406.224 κομματικά μέλη από μερικέ εκατοντάδε μέλη, εκατοντάδε χιλιάδε. Η ανάπτυξη του ΚΚΕ είναι εκπληκτική και αντανακλούσε ανεβασμένε λαϊκέ διαθέσει και τη δυνατότητα να περάσουν στην πλειοψηφία τη εργατική τάξη και λαϊκών στρωμάτων συνθήματα επαναστατική ανατροπή. Το Κουκουέ μέσα από απίστευτε θυσίε και αυταπάρνηση είχε κατακτήσει να αναγνωρίζεται από το λαό που ήταν ένοπλο ω το καθοδηγητικό κέντρο του αγώνα. Το κατέκτησε με το σπαθί του γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή στη μάχη για την επιβίωση, τι απεργίε, το μαζικό πολιτικό και ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα, συγκεντρώνοντα στι γραμμέ του αγωνιστέ που καλύγωναν τον ψήλο και ήταν έτοιμοι να δώσουν τη ζωή του ανά πάσα στιγμή. Σε συνδυασμό με την τεράστια προσφορά και το ρόλο του Σοβιετικού λαού και του κόκκινου στρατού, ιδιαίτερα μετά τη νίκη στο Στάλιγκραντ το Φλεβάρι του 1943. Με την πλάστη καναγέρνη κατά του φασιστικού άξονα, διαμορφώθηκαν συνθήκε όπου αναπτύχθηκε απότομα το μαζικό λαϊκό κίνημα. Η κομματική οργάνωση Αθήνα το 1943. Μέσα στου αγώνε που εξελίχθηκαν ενάντια στην επιστράτευση, την επέκταση τη βουλγαρικής κατοχή και το απεργιακό κύμα που αναπτύχθηκε, από 2.700 μέλη την Άνοιξη, φτάνει τον Νοέμβρη τα 10.500 μέλη. Η Επιτροπή Περιοχή αυτό το διάστημα παίρνει οργανωτικά και πολιτικά μέτρα για να καλυτερεύσει την καθοδήγηση των κομματικών πυρήνων και για την προφύλαξη τη κομματική οργάνωση. Μέσα στα πλαίσια τη συνολική προσπάθεια για το ανέβασμα τη λειτουργία του κόμματο με τα δελτία ισοκομματική χρήση τη Κεντρική Επιτροπή και του οργανωτή, που συνέτασε ειδική ομάδα με υπεύθυνο από το πολιτικό γραφείο που παρακολουθούσε την ανάπτυξη του κόμματο, η ΚΟΑ από τι αρχέ του 1943 άρχισε να τυπώνει και το δικό τη μορφωτικό δελτίο. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη ανάπτυξη τελεχών, την ανάπτυξη τη πρωτοβουλία, τη αλληλεγγύη. Ταυτόχρονα αναπτύσσει τον Ελλάδα Αθήνα, για την αντιμετώπιση καθυστερήσεων στην ανάπτυξη τη δουλειά στην εργατική τάξη και για το πώς η πρώτη εργατική αχτίδα πολλαπλασιάζει τι δυνάμει τη, ο τότε γραμματέα τη Επιτροπή Πόλη τη ΚΟΑ, ο Μπαρτζιώτα, αναφέρει. Για μια ορισμένη περίοδο και μέχρι να αλλάξουμε την κατάσταση, ό,τι καλύτερο είχε σε στελεχικό δυναμικό η ΚΟΑ, το ρίξαμε στη δουλειά στην εργατική τάξη. Καταπιαστήκαμε με όλα και τα πιο μικρά ζητήματα των εργατών στα εργοστάσια και τι επιχειρήσει. Αρχίζοντα από τι πιο απλέ μορφέ πάλι, επιτροπέ, παραδείγματο χάρη διαμαρτυρία στου υπεύθυνου, μέχρι την κατάληξη αυτή τη πάλι σε μικρέ τάσει εργασία και γενικότερου απεργιακού αγώνε. Οι καινούργιε μέθοδοι δουλειά που χρησιμοποιήσαμε ήταν ανάμεσα στα άλλα. Σύντομο και συγκεκριμένο διαφωτιστικό υλικό συνεδριάζει στα σπίτια κοντά στα εργοστάσια με συμπαθούντε στο κόμμα, Προσπάθειε τελεχών τη ΚΟΑ να πιάσουν δουλειά σε βασικού κλάδου και ιδιαίτερα στα πολεμικά εργοστάσια. Και η ολόκληρη προσπάθειά μα να προφυλάξουμε του εργαζόμενου που δουλεύουν από τον κίνδυνο να διωχτούν από τη δουλειά ή να του καταδώσουν στου κατακτητέ. Την πάλη μα για τι άμεσε και ζωτικέ διεκδικήσει των εργαζομένων τη συνδυάζαμε και τη συντονίζαμε με το ξεκαθάρισμα των εργατικών σωματείων από του διορισμένου τη διοικήση πράκτορε των κατακτητών. Το Νοέμβρη, με την εγκύκλιο προ τι οργανώσει. Το Πολιτικό Γραφείο καθόριζε ω βασική οργανωτική μονάδα του κόμματο την κομματική οργάνωση βάση, όπω έλεγε, στο εργοστάσιο, στην επιχείρηση, στη συνοικία, στο χωριό. Όλα τα μέλη του κόμματο που δουλεύουν ή κατοικούν σε ένα από τα παραπάνω σημεία αποτελούν την κομματική οργάνωση. Ταυτόχρονα, καθόριζε πώ συγκροτούνται και του χώρου δημιουργία αχτιδικών οργανώσεων, περιφερειακών και οργανώσεων περιοχή. Στην Αθήνα, παραδείγματο χάρη στη θέση 72 αχτιδικών συγκροτήθηκαν 9, όπου μετά την απελευθέρωση έγιναν 12. Βέβαια, στην εισήγηση τη 11η Ολομέλεια αναφέρεται ότι δημιουργήθηκαν κόβ με 600 μέλη. Παραδείγματο χάρη στην Κεσαριανή. Ή κόβ που έπιαναν ολόκληρε κομοπόλει, όπω ο Τύρναβο. Ή και ολόκληρου κλάδου, όπω η Ομοσπονδία Δέρματο, γεγονό που αντικειμενικά κλαδου οπω η ομοσπονδια δερματο γεγονο που αντικειμενικα δυσχεραινεται τη λειτουργία του. Τα μέλη τη Κομματική Οργάνωση Αθήνα στην απελευθέρωση, σύμφωνα με τον γραμματέα τότε τη Επιτροπή, έφτασαν στις 35.000. Ενώ τον Απρίλιο του 1945 η Αθήνα είχε 8.950 μέλη και ο Πειραιάς που βέβαια ήταν ξεχωριστή οργάνωση 3.000. Το πιο πιθανό είναι να αποτυπώνονταν καταρχήν οι απώλειες από τα ηρωικά παλικάρια και τις μαχήτριες του κόμματος στη σύγκρουση του Δεκέμβρη, αλλά και από διαρροές μετά το Δεκέμβρη και τη Συμφωνία της Βάρκηζας. Μεγάλη διαφορά υπήρχε ανάμεσα στην κομματική δύναμη της ΚΟΑ σε σχέση με άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Μια και στη συνεχόμενη υποκατοχή δράση, στην Αθήνα και σε άλλε πόλει, η στρατολογία ήταν πολύ πιο δύσκολη από ό,τι στην ελεύθερη Ελλάδα, που δημιουργούταν ακόμα πριν από το 1943, μεγάλωσε το 1943 με τη δράση του Ελλά και τη συνθηκολόγηση των Ιταλών και επεκτάθηκε το 1944. Από τα στοιχεία που δόθηκαν στην 10η Ολομέλεια βγαίνει το εξή. 110.000 ήταν σε 47 πόλει και περίπου 300.000 στην Ήπεθρο. Έτσι, η εισήγηση, παρουσιάζοντα την κοινωνική σύνθεση, έδωσε ότι οι εργάτε μέλη του κόμματο είναι 50% στι πόλει και στο σύνολο 15%. Αυτό αντανακλούσε και ότι η αγροτιά αποτελούσε πλειοψηφία στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό. Κυρίω όμω ότι οι περιοχέ ελεύθερη Ελλάδα ήταν κατά βάση αγροτικέ, σε συνδυασμό με χαλάρωση στα κριτήρια και του όρου στρατολογία όπω έχει καταγραφεί. Άλλωστε, το θέμα δεν είναι αν φτωχολογιά, αγροτιά θα οργανωνόταν στο κόμμα. Οπωσδήποτε, αλλά υιοθετώντα το χαρακτήρα και το ρόλο του, και όχι προσαρμόζοντά τον στι διαθέσει του. Στην Αθήνα και σε άλλε μεγάλε πόλει, η συγκέντρωση εργατών στι κομματικέ οργανώσει είναι σημαντική και η πλειοψηφία τη εργατική τάξη είναι συμπυρωμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντω, η ιστορική πείρα έχει αποδείξει ότι η εργατική σύνθεση ενό Κομμουνιστικού Κόμματο είναι ακόμα πιο επιβεβλημένη όταν υπάρχουν υπεράριθμα αγροτικά και μικροαστικά στρώματα. Το ποσοστό γυναικών μελών του κόμματο ήταν 20% και σε ορισμένε περιπτώσει έφτανε το 27%. Σε συνθήκε ραγδαία ανάπτυξη των κομματικών δυνάμεων, πολύ κρίσιμο θέμα αποδείχτηκε η λειτουργία των κομματικών οργανώσεων βάση που παρουσίαζε σοβαρέ αδυναμίε. Επίση, το συγκεκριμένο ζήτημα έχει αναφερθεί ο τότε γραμματέα τη ΚΟΑ, επισημένοντα ότι τα οργανωτικά προβλήματα σχετίζονταν με τη λειτουργικότητα τη ΚΟΑ, λέγοντα με την παραβίαση στην πράξη βασικών οργανωτικών αρχών του κόμματο, όπω του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και τη συλλογική δουλειά, από τα πάνω μέχρι τα κάτω, παρά τι προσπάθειε που γινόντουσαν προ αυτή την κατεύθυνση, το χαμηλό ιδεολογικό επίπεδο των στελεχών και των μελών του κόμματο. Σίγουρα, η σωστή λειτουργία τη κομματική οργάνωση εμποδιζόταν από τι μεγάλε δυσκολίε τη κατοχή. Οι οποίε όμω, όπω τόνιζε επίση, έπρεπε οπωσδήποτε να ξεπεραστούν, γράφει και μπορούσαν ω ένα μεγάλο σημείο να ξεπεραστούν. Στην επαρχία το πρόβλημα ήταν πολύ μεγαλύτερο και χωρίς τις ίδιες δυσκολίες. Παράγοντας που επέδρασε και σε αδυναμίες στη λειτουργία των κομματικών οργανώσεων βάσης, ήταν η πλημελή λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου στη διάρκεια της κατοχής. Δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η προφύλαξη των κομματικών οργάνων από πάνω μέχρι κάτω, από την παρακολούθηση και το χτύπημα των κατοχικών και χώριων δυνάμεων, δημιουργούσε συνθήκε που δυσκόλευαν τη λειτουργία και τη συλλογική επεξεργασία. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντικό ότι στου εννιά πρώτου πολύ δύσκολου μήνε τη Κατοχή η Κεντρική Επιτροπή πραγματοποίησε τρει ολομέλειε. Αν πάρουμε όμω υπόψη ότι η ένατη ολομέλεια έγινε αμέσω μετά την πανελλαδική συνδιάσκεψη για να εκλέξει γραμματέα και πολιτικό γραφείο, ω το τέλο τη Κατοχή πραγματοποιήθηκαν μόνο μία ολομέλεια, η δέκατη, το Γενάρη του 1944. Όλο αυτό το διάστημα έγιναν άλλε δύο συνεδριάσει τη Κεντρική Επιτροπή, μία για την αυτοδιάλυση τη κομμουνιστική διεθνού και μια στην τόσο κρίσιμη περίοδο του Αυγούστου του 1944, δυόμισι μήνε μετά τη Συμφωνία του Λιβάνου, επί τη ουσία για να την επικυρώσει. Ουσιαστικά, κρίσιμα πολιτικά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν χωρί ουσιαστική συζήτηση και απόφαση Κεντρική Επιτροπή. Ταυτόχρονα, σε μεγάλο βαθμό καθοδηγητικά όργανα για του κομμουνιστέ είχαν γίνει τα όργανα τη Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ και η Πολιτική Επιτροπή Εθνική Απελευθέρωση, ενώ και το περιεχόμενο των βασικών ιδεολογικοπολιτικών εντύπων του κόμματο, του ριζοσπάστη και τη ΚΟΜΕΠ, ήταν προσαρμοσμένο στι τρέχουσε ανάγκε του απελευθερωτικού αγώνα. Σε αυτέ τι συνθήκε, οι αδυναμίε στη λειτουργία των κομματικών οργανώσεων, βάσει, οδηγούσαν στο να είναι ελάχιστα ορατή η διάκρισή του από τι οργανώσει του ΕΑΜ. Αρνητικέ επιβιώσει στη συλλογική λειτουργία τη Κεντρική Επιτροπή, καθώ και του Πολιτικού Γραφείου, από την περίοδο τη κατοχή, εκφράστηκαν και στα χρόνια του ένοπλου αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, Βέβαια σε πολύ πιο δύσκολε συνθήκε, σύνθετε και για διαφορετικού λόγου. Μετά τη συμφωνία τη Βάρκιζα, το κόμμα βρέθηκε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με βάση και την κατεκτημένη ιδεολογικοπολιτική στάθμη, η απογοήτευση, το πολιτικό αδιέξοδο, η τάση αποδοχή τη νέα κατάσταση δεν επηρέασαν μόνο οι αμικέ μάζε, αλλά και μέλη του κόμματο που διέρευσαν διαγράφηκαν περίπου 20 με 25.000. Παρ' όλα αυτά, η οργανωμένη του δύναμη, η επιρροή του κόμματο παραμένει πολύ μεγάλη και ενώ βρισκόταν σε συνεχή αναμέτρηση με τη λευκή τρομοκρατία. Με την επιστροφή του Νίκου Ζαχαριάδη από τον Ταχάου και την αποφασιστική προσφορά του, μετά τη 12η Ολομέλεια στα τέλη Ιούνιου του 1945 και το 7ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στι αρχέ του Οκτώβρη, υπήρξε σημαντική βελτίωση στη λειτουργία του κόμματο. Συνέβαλε πολύ και η εφαρμογή του νέου καταστατικού που ενέκρινε το 7ο Συνέδριο, αντιμετωπίζοντα ω ένα βαθμό την αμορφία που υπήρχε την περίοδο τη κατοχή και τη χαλάρωση μετά τη Συμφωνία τη Βάρκυζα εκφράστηκε και στην προσυνεδριακή δικασία τη ΚΟΑ, όπου πήραν μέρο το 82% των κομματικών μελών στην καλύτερη λειτουργία των κόβ των τιμάτων τη. Τόσο στην εισήγηση του 7ου Συνεδρίου, όσο και στην τελική ομιλία, ο Νίκο Ζαχαριάδη έδωσε μεγάλο βάρο στην εσωκομματική ζωή, στη διαπαιδαγωγική και μορφωτική δουλειά, ξεχώριζε την ανάγκη να βελτιωθεί η κοινωνική σύνθεση του κόμματο και των καθοδηγητικών οργάνων με εργάτε και με αγωνίστριε, προσδιορίζοντα τι κατευθύνσει τη κομματική οργανωτική δουλειά. Αν και ο στόχο του συνεδρίου να ανέβει η γυναικεία συμμετοχή στο 50% των μελών ήταν υπερβολικό. Με σχετική κατεύθυνση του συνεδρίου και επιχειρώντα πιθανά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη μαζική συμμετοχή αγροτικών μαζών με χαμηλή ή ανύπαρκτη κομμουνιστική συνείδηση στο κόμμα, αποφασίστηκε η μεταφορά του συνόλου των 250.000 μελών στο χωριό στο Αγροτικό Κόμμα. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίστηκε επιτυχημένα Τραυματίζοντα αντικειμενικά την οργανωτική του αυτοτέλεια και το ρόλο του. Προωθητικέ για τη δουλειά του κόμματο ήταν μια σειρά αλλαγέ που έγιναν στο καταστατικό. Η για την ιδιότητα του δόκιμου κομματικού μέλου για έξι μήνες, τι κομματικέ επιτροπέ ελέγχου, το χρόνο που απαιτείται να είναι ο κομμουνιστή και η κομμουνίστρια μέλο του ΚΚΟΕ ώστε να εκλεγεί γραμματέα οργάνωση, ανάλογα τη βαθμίδα. Επίση, όριζε ότι οι μέλη κομματικών ομάδων στι μαζικέ οργανώσει μπορούν να είναι μόνο τα κομματικά μέλη που έχουν εκλεγεί στι διοικήσει αυτών και όχι όλα τα κομματικά μέλη που ανήκουν σε αυτά, σωματεία, συλλόγου, όπω γινόταν. Οι οργανωμένε δυνάμει του κόμματο παρέμεναν μεγάλε και η επιρροή του εντυπωσιακή τόσο στην νεολαία όσο και στο μαζικό κίνημα στην εργατική τάξη. Τα μέλη του ΚΚΕ το 1946 ήταν περίπου 45.000, καλύτερα οργανωμένα και με ισχυρού δεσμού με τι μαζικέ οργανώσει, αυτό εκφράζεται και στι αρχαιρεσίε εργατικά κέντρα και ομοσπονδίε μπροστά στο συνέδριο τη ΓΕΣΕΕ, ενώ όλε οι μαζικέ εργατικέ και λαϊκέ κινητοποιήσει καθοδηγούνταν από του κομμουνιστέ. Ο ριζοσπάστη και η ελεύθερη Ελλάδα είχαν τη μεγαλύτερη πανελλαδική κυκλοφορία τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 1946. Σημαντικέ δυνάμει και επιρροή είχε το ΚΚΕ μέσα στον Αστικό Στρατό, που βρισκόταν και αυτό στη διαδικασία συγκρότηση, κάνοντα επιστράτευση ορισμένων ηλικιών. Υπάρχουν αναφορέ όπω του Αλέκου Παπαγεωργίου, αξιωματικού του αστικού στρατού που στη συνέχεια έγινε συνταγματάρχη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, που δείχνουν ότι τα οργανωμένα μέλη και ο παδί του Κουκουέ αποτελούσαν το 55 με 60% στι περιοχέ Αττική, Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Υπήρου. Είχε αρχίσει να απλώνεται η ένοπλη αντίσταση χιλιάδων καταδιοκόμενων, ενώ στο Μπούλκε τη Ιουγκοσλαβία βρίσκονταν μερικέ χιλιάδε μέλη του Κουκουέ, οργανωμένα σε 24 κόβ με 150 έως 200 μέλη κάθε μια, που λειτουργήσαν αργότερα ως εφεδρεία στον ένοπλο ταξικό αγώνα με σημαντική συμβολή στο Δημοκρατικό Στρατό. Την ίδια περίοδο, οι διώξει, οι συλλήψει, οι δολοφονίε δυνάμωναν σε όλη τη χώρα. Σε αυτέ τι συνθήκε, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ολομέλεια τη Κεντρική Επιτροπή στα μέσα Φλεβάρη του 1946 και αποφάσισε το σταδιακό πέρασμα στην ένοπλη πάλι και ω μέσο πίεση για δημοκρατικέ εξελίξει. Από τη στιγμή όμω που δεν πάρθηκε απόφαση για γενικευμένη ένοπλη εξέγερση με επίκεντρο τα αστικά κέντρα, και όταν οι συνθήκε ήταν ακόμα ευνοϊκέ, ο χρόνο κύλησε υπέρ των αστικών δυνάμεων. Το μαζικό κίνημα των πόλεων δέχτηκε συντριπτικό χτύπημα και οι κομματικέ οργανώσει αποδεκατίζονταν, δημιουργώντα εκτό όλων των άλλων το σοβαρό πρόβλημα τη έλλειψη εφεδριών του Δημοκρατικού Στρατού. Στι 27 Δεκέμβρη του 1947, το ΚΟΚΟΕ τέθηκε εκτό νόμου με βάση τον αναγκαστικό νόμο 509. Ενώ από τον Οκτέμβρη είχε απαγορευτεί ο ριζοσπάστη. Το πολιτικό γραφείο και το δεύτερο κλιμάκιό του έκαναν επαναλαμβανόμενε προσπάθειε για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Μέσα στι πόλει, οι κομμουνιστές βίωναν πολύ πιο έντονα τον αρνητικό συσχετισμό που διαμορφώθηκε, σε αντίθεση με το βουνό που διεξάγονταν ανεπανάληπτε μάχε και υπήρχαν ελεύθερε περιοχέ. Οι κομμουνιστές της πόλης είχαν να αντιμετωπίσουν πρωτόγνωρες συνθήκες καταστολής και τρομοκρατίας, τη στιγμή μάλιστα που το αστικό κράτος είχε περιορίσει σημαντικά τη δυνατότητα εξόδου στο βουνό. Κάτω από αυτέ τι συνθήκε επανήλθαν προηγούμενε ταλαντεύσει που είχαν εκφραστεί για την αναγκαιότητα τη ένοπλη πάλη και τη γενίκευσή τη, οδηγώντα σε λάθο συμπεράσματα και σε τάση συμβιβασμού με τι δυσκολίε. Στι 6 Οκτώβρη του 48, το Πολιτικό Γραφείο εξέδωσε απόφαση για την Κομματική Οργάνωση Αθήνα, όπου καθαίρεσε την Επιτροπή Περιοχή και συγκρότησε νέα. Αυτό το διάστημα, τα μέλη του ΚΚΕ στην Αθήνα υπολογίζονται από 1200 έω 1550. Βέβαια, ούτε με την αλλαγή τη Επιτροπή Περιοχή ήταν δυνατόν να αλλάξει κατάσταση όσον αφορά την αποστολή μαχητών από την Αθήνα στο Δημοκρατικό Στρατό. Τελικά, ο ειρικό ένοπλο αγώνα αναπτύχθηκε κυρίω σε μεγάλε περιοχέ τη υπέθρου. Έτσι καθορίστηκε και η οργανωτική πορεία του ΚΚΕ, ενώ χιλιάδε μέλη του, από το 1946 και ιδιαίτερα στη συνέχεια, ήταν οργανωμένοι σε παράνομους πυρήνε που καθοδηγούσαν τι ομάδε συμβίωση σε μια συγκλονιστική αναμέτρηση στι εξωρίε και στι φυλακέ. Δεν έχει βρεθεί ω τώρα οργανωτική κατάσταση με τη συνολική δύναμη του ΚΚΕ στον Δημοκρατικό Στρατό. Από ορισμένε εκθέσει που υπάρχουν, όπω από τι μονάδε στο Βίτσι, το ποσοστό κομματικών μελών κατά ταξιαρχία φαίνεται να κυμαίνεται μεταξύ 46 και 65% και με μέσο ποσοστό γυναικών κομματικών μελών 14% όταν στις μονάδες το ποσοστό γυναικών είχε μέσο όρο 26. Στην ίδια έκθεση, η κοινωνική σύνθεση μελών και στελεχών του κόμματο είναι 70 με 75% αγροτική. Ζήτημα που αναδείκνει, όπω εξελίχθηκαν τα πράγματα, την ελληπή σύνθεση του Δημοκρατικού Στρατού. Το Γενάρη του 48, έγινε η πρώτη στρατιωτικοπολιτική σύσκεψη κομματικών στελεχών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα, όπου τονίστηκε ο καθοδηγητικό ρόλο του ΚΚΕ και τα καθήκοντα που έπρεπε το κόμμα να επιλύσει για να δυναμώσει πάλι του Δημοκρατικού Στρατού. Εκεί, ο Ζαχαριάδης έθεσε με τρόπο επιτακτικό τη σχέση του κόμματο με το Δημοκρατικό Στρατό, λέγοντα συγκεκριμένα. Πρέπει να αποφύγουμε και τα λάθη που έγιναν στον Ελλάδα και πως ένα βαθμό μας βαρύνουν ως κληρονομιά. Ο βασικό κίνδυνο που απειλεί εδώ το ΚΚΕ είναι να χάσουμε την επαναστατική αυτοτέλεια και την κομμουνιστική κομματικότητά μα, να υποταχθούμε στι γραφειοκρατικέ και αντιλαϊκέ επιδράσει για του τρόπου και μέθοδε οργάνωση, καθοδήγηση ή ιεράρχηση. κομματική οργάνωση στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδα είχε καθοριστεί ω εξή. Κομματική οργάνωση κατά δημιουργία, με γραμματέα και βοηθό του για κάθε ομάδα και ακολουθούσε η συγκρότηση κομματικών πυρήνων κατά λόγο, τάγμα, ταξιαρχία, ομάδα, διοίκηση, επιτελείο με την κόβου να αποτελεί την αφετηρία για μελέτη, επεξεργασία ντοκουμέντων, για την εφαρμογή αποφάσεων, για την επεξεργασία και τη βοήθεια στη λύση προβλημάτων του Δημοκρατικού Στρατού και κατά κανόνα μετά τη συνεδρίασή τη γίνονταν δημοκρατικέ συνελεύσει των τμήματων του Δημοκρατικού Στρατού. Όμω, σε μια σειρά περιπτώσει, λόγω οπωσδήποτε των αντίξεων συνθήκων, θεωρούταν περιττή λειτουργία των πυρήνων αφού όλα τα θέματα συζητούνταν στι συνελεύσει. Εν τέλει, μια σειρά ζητημάτων όπω η οργανωτική συγκρότηση τη κομματική οργάνωση στο Δημοκρατικό Στρατό, το περιεχόμενο δουλειά και η αποστολή τη κομματική οργάνωση, οι μέθοδε καθοδήγηση τη κομματική δουλειά απασχόλησαν σε όλη την περίοδο του αγώνα. Σε όλη αυτή την κρίσιμη δεκαετία τη ταξική πάλη, οι μαχητέ και οι μαχήτριε του ΚΚΕ σφυριλάτησαν με το αίμα του ακατάληπτους δεσμού με την εργατική τάξη, το λαό και ο ένοπλο ταξικό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού καλλιέργησε τα τόσο αναγκαία κομμουνιστικά αντανακλαστικά που χρειάστηκαν τις επόμενες δεκαετίες, που ενώ ο αντίπαλος χτυπούσε από έξω, από μέσα γινόταν δολιοφθορά. Ορισμένα συμπεράσματα από τη συλλογική επεξεργασία που έχει κατακτήσει το κόμμα, που αποτιμώνονται στο δοκίμιο ιστορίας και οφείλουμε να διαφυλάξουμε για να συμφωνούν τα λόγια με τις πράξεις μας, σχετίζονται με την αναγκαιότητα της αυτοτελούς ιδεολογικής πολιτικής δράσης και οργανωτικής αυτοτέλεια του κόμματος σε όλες τις συνθήκες κοινοβουλευτική δημοκρατία ή αναστολή τη, ειρηνική περιόδου ή πολέμου, ανόδου ή υποχώρηση τη ταξική πάλη, νόμιμη ή μη ή παράνομη δράση. Ζήτημα που αφορά επίση τη σχέση του κόμματο με το λαϊκό κίνημα, σε όλε τι φάσει που θα περάσει και τι μορφέ έκφραση που θα πάρει η συμμαχία τη εργατική τάξη με του αυτοαπασχολούμενου τη πόλη και τη αγροτιά. Άλλωστε, η δύναμη του Κουκουέ βρίσκεται στην ικανότητα την εποχή περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό και παρά τα ζιγ-ζακ, να δρά ως κόμμα επαναστατικό. Με οργανωτική συγκρότηση που στηρίζεται στην εργατική τάξη, με ύπαρξη κόβ και ενδιάμεσων οργάνων σε κάθε περίπτωση, εξασφαλίζοντας τη λειτουργία και την περιφρούρησή τους, ευθύνη που βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην Κεντρική Επιτροπή και το Πολιτικό Γραφείο. Γιατί, όπως λέει και ο ποιητής μας, ερχόμαστε από πολύ μακριά και τραβάμε για πολύ μακριά.